Ποιος! Ποιος είναι! Εγώ μπορώ να μπω! Ποια είσαι εσύ! Θέλετε μανεκιάν φωτομοντέλα! Μπες επιτέλους μέσα να σε δούμε! Δεν μου λες, κοριτσάκι μου, μικρή έχεις περάσει τύφο! Όχι, ήμουν υγιεστάτη, σας κάνω. Έχεις κάνει λάθος το πάτωμα, επάνω είναι ο ψυχίατρος. Αχ, όχι, μην μου μιλάτε για ψυχίατρο, σας παρακαλώ. Αυτό το λέει η αδερφή μου γιατί με ζηλεύει. Εγώ είμαι καταπληκτική. Έχω ταλέντο, το καταλαβαίνω. Θέλω να γίνω μανεκέν, ένα φωτομοντέλο, βοηθήστε με, κοιτάτε. Μπορώ να πάρω χίλιες πόζες. Μια έτσι, μια έτσι, έτσι. Αλλά αυτή που μου πάει καταπληκτικά είναι αυτή. Επάνω. Τι επάνω? Επάνω είναι ο ψυχίατρος, είπα. Αχ, όχι. Αχ, ναι. Σας παρακαλώ, κύριε διευθυντά μου, βοηθήστε με. Ξέρετε, είμαι καλή και σεξουαλικός. Δεν τρέπεσαι, τι πράγματα αυτά που λες εδώ μέσα. Κόλλο γιατί, διαφημιστική εταιρεία δεν είναι. Δεν κάνουν ταινίες που δείχνουν τις γυναίκες με τα σουτιέν. Που γράφει για να διατηρήσετε το στήθος σας, σουτιέν sex for. Ρίχτε ένα σουτιέν εδώ πάνω και βάλτε το στην τηλεόραση να αγοράσουν σουτιέν και οι άντρες. Τα είπες. Μάλιστα. Δρόμο. Μην είστε τόσο σκληρό. Είπα δρόμο! Μια στιγμή! Επιτέλους να είναι αυτό το μοντέλο που θα τον ικανοποιήσει. Και είναι και άλλο και ένα για τις sex poses του. Πάμε, χρυσή μου. Μου έρχεται. Τι είστε εσείς? Σιωπή. Μάλιστα. Κύριε, ξέρετε τι γυμνό έχω εγώ. Έτσι και με βάλετε σε μία μπανιέρα με αφρόλουτρο και βγάλετε την ποδάρα μου έξω και την τρίψω, θα χαλάσει ο κόλλος. Σιωπή. Μάλιστα. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Όχι, ποιος είναι ο κύριος? Δεν σας ξέρω. Είμαι αυτός που φωτογραφίζει. Αυτός που δίνει νόημα στη διαφήμιση. Αυτός που παίρνει ένα μάτι, ένα χέρι, ένα πόδι, μία πλάτη. Ένα κρισκράφτ, έναν πύραυλο, δύο χείλη, ένα τσιγάρο. Και τα κάνει εργοτέχνης. Είμαι αυτός που παίρνει. Στοπ. Τι. Πηγαίνετε και οι δύο. Πού? Επάνω στον τρολογιατρό. Όχι, κυρία, τα λέει πάρα πολύ ωραία. Σας παρακαλώ, κύριε. Πάρτε μου και εμένα ένα μάτι, ένα φρύδι, ένα χέρι. Βάλτε ό,τι θέλετε εσείς και κάντε με ένα έργο τέχνη. Μπρε, δεν αφήνει τις αηδίες, λέω εγώ. Άντε, κορίτσι μου, τρόμο, πήγα στη δουλειά σου. Όχι! Δεν πάει πουθενά. Τι θέλω για μια διαφήμιση, έχω μια ιδέα. Μα θα με βάλετε στην πανιέρα με το αφρόλυτρο. Εδώ ήρθες να πληθείς. Α, εσύ κάτι έχεις μαζί μου. Σιωπή! Συνεχίζω.